Καταρχάς, ο δημοκρατικός συναγερμός κυβέρνηση. Και ήδη άνθρωποι περιβάλλουν και τον κύριο Αναστασιάδη. Και ξέρετε, είναι απίθμενο το θράσος και η αλαζονία του δημοκρατικού συναγερμού, γιατί στηρίζονται πάρα πολύ στη λύθη των ανθρώπων. Πρέπει να σας πω ότι φωνάζουμε σήμερα για τη δημόσια υπηρεσία και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η δημόσια υπηρεσία. 10 χρόνια εξουσίας ο συναγερμός επροσέλαβε στην κεντρική κυβέρνηση 10.000 ανθρώπους. Αύξησε τη δημόσια υπηρεσία κατά 10.000. Αφήνω το πλιάτσικο που έγινε στον ευρύτερο δημόσιο τομέα στους ημικρατικούς οργανισμούς. Κυπριακές αερογραμμές. Ήταν υπουργός συγκοινωνιών ο κύριος Αβέροφ Νεοφύτου. Παρέλαβαν τις κυπριακές αερογραμμές με 1.200 άτομα προσωπικών και τις ανέβασαν στους 2.200. Αντιλαμβάνεστε πόσοι ημέτεροι ευολεύτηκαν την περίοδο διακυβέρνησης του Δημοκρατικού Συναγερμού. Τότε προχώρησαν και σε παράνομες κινήσεις. Εγώ δεν θα πω αντισυνταγματικές, θα πω παράνομες. Με το που ανέλαβαν την εξουσία, αποφάσισαν να πάψουν τα συμβούλια των ημικρατικών οργανισμών. Προσπάθησαν και τώρα να περάσουν νόμους για να προετοιμάσουν το έδαφος όταν θα αναλάβαναν την Προεδρία. Ξέρετε ποια είναι η μαγιά? Η μαγιά είναι να περνάς τέτοιους νόμους όταν δεν έχεις συμφέρον. Όχι όταν ετοιμάζεσαι να γίνεις κυβέρνηση. Αφήνω που σε περιόδους ευμάρειας και άνθησης ο Δημοκρατικός Συναγερμός μας παρέδωσε ένα δημοσιονομικό έλλειμμα του ύψους του 6,7, ενώ σήμερα είναι χαμηλότερος σε περιόδους κρίσης. Λοιπόν, όταν μιλούμε λοιπόν για διακυβέρνηση Δημοκρατικού Συναγερμού, επειδή άνθρωποι οι οποίοι θα πλαισιώσουν τον κύριο Αναστασιάδη είναι βασικά ένα πάνω κάτω ήδη, να θυμόμαστε και αυτήν τη διακυβέρνηση των 10 χρόνων. Δεν θα μπω στη διαδικασία χρηματιστηρίων, πυραυλολογίας κλπ. Εδώ μιλούν οι αριθμοί. Πόση καταστροφή έφερε ο Δημοκρατικός Συναγερμός με την πολιτική που ασκούσε στις ακατάσχετες προσλήψεις απλώς και μόνον για να αυξήσει τους ανθρώπους του στη δημόσια υπηρεσία και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Τώρα,